Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε παιδάκια, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε λοιπόν για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο που αλλού σε αυτό εδώ το κανάλι. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι καλά και σήμερα έχω κάτσει στη γωνιά μου αυτή εδώ την παλιά, θυμάστε? Και πάλι λοιπόν εδώ πέρα, που από τη μία έγινε έτσι αυτό και με το δέντρο καταλάβαμε ότι καλύτερα να είναι από εκεί ο καναπές και καλύτερα για μένα είναι από εδώ αυτή η γωνία άδεια, ώστε να γυρίσω το βίντεό μου τελικά εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο που όλοι αγαπήσατε και εγώ προσωπικά αγάπησα, γιατί εντάξει, το φτιάξαμε και μόνοι μας σε όλο αυτό το έπιπλο, οπότε είναι διπλή η χαρά μας και διπλή η αγάπη για εμάς, για αυτό εδώ το έπιπλο. Και το νεράκι, θα φτιάξω λοιπόν να πιω ένα τσαγάκι ωραίο και ζεστό. Δεν έχω φάει ακόμα πρωινό, έχει πάει η ώρα μία παρά, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε και λίγο παρέα από δίπλα, έχουμε μουσικούλες, έχουμε χαρές σήμερα, έχει καλό καιρό. Εχθές κάπου στα ψηλά χιόνισε. Εδώ μόνο έβρεχε πάρα πολύ, αλλά δεν χιόνισε, δεν έστωσε, δεν έκανε τίποτα. Απλά έχει πάρα πολύ κρύο και σήμερα έχει ήλιο. Έχει κρύο μεν, αλλά έχει ήλιο. Έχω κλειστά όμως τα παντζούρια. Γιατί γυρίσουμε βίντεο, έχω φυτικό, έχω τεχνητό φως, οπότε θα είμαι φωτισμένη έτσι, που μου αρέσει και φαίνονται και οι γυαλάδες μου, και τις βάζω τζάμπα. Και σήμερα λοιπόν, όπως πάρα πολύ σωστά διαβάστηκε και από το τίτλο του βίντεο, θα σχολιάσουμε παρέα το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι μου. Oh yeah! Θα γελάσουμε πάρα πολύ, θα νιώθω εγώ άβολα, εσείς θα γελάτε μαζί μου και θα είναι κάτι έτσι αστείο και δισκεδαστικό, οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε! Γράψτε από τα σχόλια αν σας άρεσε το μακιγιάζ που έκανα σήμερα για εσάς. Ένα απλό μακιγιάζ, λιτό και απέριτο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτό το είδος μακιγιάζ που βάζεις γίνες αποχρώσεις. Πολύ έτσι ωραία απαλά τα χρώματα στα χείλη. Κάνεις και το ρουζάκι σου, βάζεις και τις γυαλάδες σου και είσαι μια κούκλα. Με αυτό εδώ το μακιγιάζ και μια ωραία βλεφαρίδα πας χάνεται και σε βαφτίσει και σε γάμο. Πολύ εύκολο μακιγιάζ και μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Και είναι μολύβι αυτό, δεν είναι αλάινερ. Πάω να κάνω το τσάι μου και έρχομαι. Okay. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα έχουμε 7 χρόνια πέτο με τον Λάζαρο και αυτός το ξέχασε. Ενώ το έχω πει μέσα στο μήνα, έτσι το έλεγα. 15 μηνός γιορτάζουμε. Α, 15, α, το ξέχασε. Είναι στη δουλειά τώρα. Και εγώ, όπως σας είπα, δεν έχω και αμάξι και δεν μπορώ να πάω να πάρω τίποτα. Και σκέφτηκα μήπως φτιάξω κανένα γλυκάκι, έτσι ξέρεις, τουλάχιστον οι δυο μας. Να μαγειρέψω και τίποτα να φάμε σήμερα και να κάνουμε ένα μικρό τραπέζι μόνοι μας. Ούτως ή άλλως να βγεις έξω δεν μπορείς, να το γιορτάζεις διαφορετικά δεν μπορείς, να φωνάξεις κόσμο στο σπίτι σου δεν μπορείς. Μπορείς, αλλά έχεις αυτό το περιορισμό μέχρι τις 9, οπότε τι να έρθουν, γιατί μία ώρα. Τέλος πάντων, και υπάρχει αυτό το πράγμα και. Μοναχικά θα το περάσουμε τον 7ο χρόνο της σχέσης μας. Έτσι, ένα mini story time, σας πω ότι τον τρόπο που τα φτιάξαμε με τον Λάζαρο πριν ξεκινήσω να μιλάω για το βίντεο. Ουσιαστικά, εμείς ήδη αρχίζαμε να βγαίνουμε, μιλάγαμε και όλα αυτά, είχαμε τα ραντεβού μας. Και προχωρήσει η σχέση, τέλος πάντων, από το φιλικό σε ερωτικό. Δηλαδή, ήμασταν πια ζευγάρι, δεν ήταν απλά ότι βγαίναμε και μιλάγαμε. Και αφού δώσαμε και το πρώτο μας φιλί και όλα καλά. Βγαίνουμε μια μέρα και έτσι όπως με αφήνει για να πάω σπίτι, γιατί δεν με αφήνει έξω από το σπίτι, μου αφήνει λίγο πιο πέρα. Γράφει αυτό στο τζάμι του αυτοκινήτου, Lambda Sin Sigma. Νομίζω αυτό το έγραψε. Μπορεί να το έγραψε και πρώτα, δεν θυμάμαι τώρα. Και λέω εγώ, ίσον τι, τον κάνω έτσι. Και νομίζω ότι έβαλε καρδούλα με το χέρι του και το ρωτάω εγώ, σήμερα τι ημερομηνία λέω έχουμε. Και μου λέει 15. Λέω, α, ωραία ημερομηνία για επέτειο, δηλαδή να θυμάσαι κάθε μέσα του μήνα. 15 του μηνός. Και έτσι από τότε ουσιαστικά και καλά τα φτιάξαμε, ας πούμε, και έχουμε την επέτειό μας. 15 πρώτου του 14, παρακαλώ. 7 ολόκληρα χρόνια σήμερα, 15 πρώτου του 21. Και με ξέχασε ο κύριος. Δεν πειράζει. Είναι το λόγο του ολιδές, είναι 1 και 25, 1 και 21 και είναι 15 Γενάρη του 2021. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα σχολιάσουμε το πρώτο μου βίντεο που είναι και με τον Λάζαρο και όλα σε αυτό το βίντεο. Ήθελα το πρώτο μου βίντεο να μην είμαι μόνη μου, γιατί θα χωνόμουν πάρα πολύ να είμαι μόνη μου και να μην ξέρω τι να κάνω. Και επέλεξα να κάνουμε κάτι το οποίο να μην έχει πολύ πλαπλά, να μην χρειάζεται να σας μιλήσουμε πάρα πολύ. Να φτιάχνουμε κάτι και να το βλέπετε. Οπότε φτιάξαμε ένα γλυκό, φτιάξαμε ένα ρεβανί.
στο σπιτικό μας, αυτό εδώ το σπίτι. Ήμασταν κιόλας πολύ φρέσκοι από το σπίτι, γιατί Μάρτιο μπήκαμε εδώ μέσα και ήταν το βίντεο γύρω στον Ιούλιο-Ιούνιο, κάπου εκεί το γυρίσαμε και ανέβηκε κάπου μέσα Ιουλίου, δεν θυμάμαι καθόλου. Και φτιάξαμε λοιπόν ένα ωραίο ρεβανί. Εγώ ήμουν πάρα πολύ έτσι αγχωμένη, αμήχανη, έκανα διάφορες έτσι βλακίβολες, οπότε θα γελάσετε παρέα μαζί μου σίγουρα κάποιοι από εσάς, δεν το έχετε δει καν αυτό το βίντεο. Πάλι καλά, θα το δείτε σήμερα, δεν πειράζει. Και ναι, είχα λίγο αυτό το άγχος και αυτή την αμηχανία και ο Λάζος επίσης το έχει αυτό ακόμα και τώρα, έχει το άγχος και την αμηχανία με την κάμερα και πώς θα μιλήσει και τι μπλα μπλα μπλα. Οπότε είχαμε και οι δύο το άγχος μας, οπότε. Και είμαστε κάπως περίεργοι, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το βίντεο. Φτιάχνοντας ρεβανί μέσα στο LS Home. Το LS Home είναι το σπιτικό μας, είναι L&S, Λάζαρος και Σοφία, Home. Πολύ απλό, το λέω εγώ από τότε που μπήκαμε στο σπίτι, το είχα βγάλει σαν hashtag και το έβαζε συνέχεια LS Home, LS Home και έμεινε και το άφησα και έτσι. Και ξεκινάει. Καλώς ήρθατε, είμαι η Σοφία και σήμερα θα φτιάξουμε ρεβανί. Φτιάξουμε ρεβανί, μαζί εδώ, Λάζαρος. Πάντα. Ήταν το σταδεράκι του Λάζαρο, το λέω, είσαι έτοιμος, πάντα, μου λέει πάντα. Και εγώ ξέρεις, είχα αυτή την αμηχανία, ο Λάζαρος και χόρευα και έκανα και τις βλακίες μου εδώ, θα το δείτε κιόλας και εδώ. Εδώ, στον κόσμο, χόρευα εγώ. Ο Λάζαρος έφυγε. Τέλος πάντων, χίλια χρόνια. Έλα. Καλά, γύρω να δείτε εσύ. Είσαι το δίαιτο σήμερα. Καλά. Όχι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχει το δίαιτο, οπότε θα προλάβω να φτιάξω έστω ένα κέικ και να σβήσουμε ένα κέικ. Δηλαδή κάτι να έχουμε να σβήσουμε, μια τούρτα τέλος πάντων. Να φτιάξω κάτι να φάμε, να κάνω ωραίο τραπέζι, γιατί αυτός τώρα σχόλασε. Οπότε μέχρι να πάει στη μαμά του να αφήσει κάτι που θέλει, να πάει στον δωτία του, θέλουμε καμιά ώρα εκεί. 2 η ώρα έχει το ραντεβού, οπότε κατά τις 3 και θα τελειώσει και θα είναι εδώ, γιατί είναι εδώ κοντά. Οπότε έχω μπροστά μου περίπου μια μισή ώρα για να φτιάξω όλα αυτά που θέλω. Λογικά προλαβαίνω να τα κάνω όλα, δεν θα φτιάξω κάτι τραγικό. Ίσως φτιάξω μια ωραία μακαρονάδα και κάνω και ένα ωραίο κέικ, πιούμε και ένα ποτηράκι κρασί και πούμε και ένα άντε στην υγειά μας και κάπως έτσι να γιορτάσουμε την επέτειό μας, γιατί δεν μας βλέπω να τη γιορτάζουμε αλλιώς. Τώρα όσο γυρνάω το βίντεο, σκεφτόμουν ότι έχω βάλει ένα τραγούδι το οποίο φαντάζομαι ότι έχει πνευματικά δικαιώματα και ότι επειδή τότε δεν είχα ακόμα το κανάλι ελεύθερα να μπορώ να βγάζω, να βάζω διαφημίσεις, φαντάζομαι ότι τώρα θα μου το κόψει στο YouTube, οπότε θα στο δείχνω χωρίς ήχο έτσι κάποια πράγματα και θα τα σχολιάζουμε παρέα. Έρχομαι κι εγώ κυρία έξυπνη, κάτι κάνω εδώ, κοιτάω, το βοηθάω, τα είχαμε, τις είχαμε να λέγαμε. Ταυτόχρονα έβγαζα και φωτογραφίες για το site τότε που είχε ο Λάζαρος, το μέσα στην κουζίνα με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Είχε δικό του blog, εγώ ασχολιόμουν βασικά, απλά φαινόταν αυτός ο κύριος. Και ναι, φτιάχναμε διάφορα γλυκά και τα βάζαμε βήμα-βήμα με φωτογραφίες, φτιάχναμε και ένα κειμενάκι που έγραφε τη συνταγή αναλυτικά και το ανεβάζαμε. Κάτι λέω κι εγώ. Νομίζω ότι κάτι ξέρω. Φτιάχνουμε τώρα το σιρόπι εδώ πέρα. Και τραγουδούσα κιόλας. Δεν υπάρχει. Τραγουδούσα, έκανα βλακίες, την έκανα, τα είχαμε ρωτήσει να το παίξω ότι κάτι ξέρω. Την τύφλα μου δεν ήξερα. Και είχα και αυτό ότι θέλω να φοράμε όλοι λευκά. Πάντα μου αρέσει το λευκό, το βλέπετε άλλωστε. Το έχω πει κιόλας. Μου αρέσει το αγαπημένο μου χρώμα, αν θεωρείται χρώμα. Γιατί νομίζω ότι ταιριάζει σε όλους, φωτίζει τα πρόσωπά μας, γενικά μας τονίζει τα χαρακτηριστικά. Δείτε πόσο ωραία κάθεται το καστανό μου μαλλί. Φαίνεται και πιο σκούρο από αυτό που είναι, γιατί είναι πιο ανοιχτό κανονικά. Μ' αρέσει που στο πρώτο πλάνο, στο ψυγείο πάνω, είχα το σκουπάκι και τώρα δεν είναι στο πλάνο μου το σκουπάκι και τον πήρα. Φαντάζομαι, δεν μου κόψε την αρχή να πω, ξέρεις, φτιάξε το χώρο σου, πώς θα φαίνεται, θα φαίνει τίποτα. Τα μήλια εδώ στο πλάι φαίνονται, εγώ πάλι εδώ χορεύω. Άιδε. Το μαλλί μου πάντως μεγάλωσε. Ασχολίαστο το σπάσιμο εδώ. Είναι η οθόνη, δεν είναι το τζεμάκι, δυστυχώς. Πρέπει να το αλλάξω. Να, εδώ φωτογραφίζουμε κιόλας. Κάτι λέω. Εντάξει, άμα θέλετε να το δείτε, πολύ απλά θα σας βάλω το link εδώ πάνω για να το δείτε. Είναι το πρώτο μου βίντεο. Πολύ αστείο. Αλλά ήταν και δημιουργικό. Έχει και 900 προβολές. Για πρώτο βίντεο, καλό. Oh,
Το πιάσαμε και είναι έτοιμο το ρεβανί μας. Αυτή εδώ η φωτογραφία βγήκε για να μπει στο set που σας έλεγα. Για τα bloopers και καλά, είχα πολύ ερώτα με τα bloopers. Τα έβαζα στο τέλος με ασπρόμαυρο. Που κάναμε πόση ώρα για να πούμε ένα γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ξέχνα τα λόγια μου, ξέχνα τα... Πού, πάθαινα αυτό. Ξεχνούσα τα λόγια μου, ξεχνούσα τα πάντα, μπερδευόμουν, παθαίνα με σαρδά, μου λάζω ο σκόπλα αρκετούσε έτσι και δεν θυμόταν τι έπρεπε να πει και γενικά υπήρχε αυτό εδώ το άγχος, αλλά ωραία ήτανε. Ξεκίνησε λοιπόν κάπως έτσι το κανάλι μου και μετά άρχισα να λέω κάποια πραγματάκια, να κάνω διάφορα βιντεάκια. Έχω και δει και ένα βιντεό μου και γελούσα με τα πρώτα μου βίντεο που ακούγεται το air condition στο full. Και εγώ δεν ακούγομαι καθόλου γιατί η μηχανή ήταν πιο εκεί και εγώ ήμουν εδώ και δεν ακούγεται τίποτα. Λοιπόν, είμαι σε αναζήτηση γιατί θέλω να πάρω ένα μικρόφωνο για να έχω και για τα βίντεό μου αλλά και για τα μουσικά βίντεο που τραγουδάω για να ακούγεται πιο ευχάριστα σε εσάς ο ήχος. Γιατί ούτε με να μου αρέσει αυτό που κάνω, το θεωρώ πολύ πρόχειρο δουλειά. Έχω πολύ μεγάλη φαντασία, έχω πάρα πολύ ωραία σχέδια για να φτιάξω ωραία πράγματα για εσάς αλλά και για εμένα, για να γίνει κάτι πολύ ωραίο γενικότερα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αγάπη σας, για την στήριξή σας σε όλο αυτό που προσπαθώ να κάνω με τα τραγούδια. Σύντομα θα έχει και ένα ακόμα νέο live στο προφίλ μου στο Instagram, οπότε αν δεν με ακολουθείς να πας να με βρεις για να τα πούμε και εκεί. Εκεί είμαι πιο ενεργή, ανεβάζω συχνά story, post, έτσι διαγωνισμούς, ωραία πραγματάκια. Εγώ από εδώ σας κλείνω, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, δείξτε το αν σας άρεσε με την αγάπη σας, κάνοντας like στο βίντεο μου, κάνοντας και εγγραφή στο κανάλι μου, πάτσε και το καμπανάκι να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Εμείς τα λέμε πάρα πολύ σύντομα, να περνάτε super duper τέλεια, πολλά φιλιά. Bye.